Η ιστορία του Αθηναϊκού Πρακτορείου Ειδήσεων και του Μακεδονικού Πρακτορείου Ειδήσεων ξετυλίγεται μέσα από μια σημαίνουσα ενημερωτική πορεία, κατά την οποία έχουν καταγραφεί όλα τα σημαντικά, μικρά και μεγάλα γεγονότα της νεότερης ιστορίας της Ελλάδας. Σκοπός του πρακτορείου ήταν ανέκαθεν η συλλογή, επεξεργασία και αξιολόγηση εσωτερικών και διεθνών ειδήσεων. Η πρόοδος της τεχνολογίας πρόσθεσε στο πρακτορείο την υπηρεσία της φωτοειδησιογραφίας και των πολυμέσων. Πρόσφατα, μέσα από τη φιλόξενη συχνότητα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, το ραδιόφωνο πρακτορείο FM 104,9 προσθέθηκε στις δραστηριότητές του. Κοινός παράγοντας σε όλα η ενημέρωση στην Ελλάδα, την Κύπρο, την Ομογένεια αλλά και το εξωτερικό, σε 24ωρη βάση, 365 ημέρες το χρόνο. Το Εθνικό Πρακτορείο της χώρας για τους εκατοντάδες συνδρομητές του στην Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο αποτελεί σημείο αναφοράς για την εγκυρότητα, την αντικειμενικότητα και την αμεσότητα των ειδήσεών του. Με 220 επαγγελματίες δημοσιογράφους, 17 ανταποκριτές σε όλη την Ελλάδα και 15 ανταποκριτές στα σημαντικότερα σημεία του πλανήτη, το πρακτορείο επεξεργάζεται καθημερινά περισσότερες από 4.500 ειδήσεις. Είναι χαρακτηριστικό ότι το 90% όλων των ειδήσεων στο διαδίκτυο προέρχονται από το Εθνικό Πρακτορείο. 9 φωτορεπόρτες στην Αθήνα και τη συμπρωτεύουσα, 60 συνεργάτες φωτορεπόρτες σε όλη τη χώρα, επεξεργάζονται και διακινούν 1.500 φωτογραφίες ημερησίως, σε συνεργασία με το Διεθνές Φωτογραφικό Ειδησιογραφικό Πρακτορείο ΕΠΑ. Ιδρύθηκε ως ιδιωτική εταιρεία το 1895 με το όνομα Τηλεγραφικό Πρακτορείο Ιωάννη Στεφανόπολη, από τον Αντώνιο Τζανετάκη Στεφανόπολη. Την 1η Ιανουαρίου 1905 γεννήθηκε το Πρακτορείο Αθηνών, με την εξαγορά από το ελληνικό δημόσιο του ιδιωτικού τηλεγραφικού πρακτορείου Στεφανόπολη. Πρώτος διευθυντής ήταν ο Ιωάννης Παρέν, που το 1908 κατέθεσε ως τίτλο την ονομασία Αθηναϊκό Πρακτορείο. Η νέα εταιρεία επιχορηγείτο από το ελληνικό κράτος και λειτουργούσε υπό την υποπτία του Υπουργείου Εξωτερικών. Το 1931 το Αθηναϊκό Πρακτορείο απέκτησε για πρώτη φορά δημοσιογραφική δομή με επικεφαλής τον δημοσιογράφο Βασίλειο Βακιαρέλη. Ανέλαβε να στέλνει στα αθηναϊκά εφημερίδας τόσο των τηλεγραφημάτων και δελτία περιέχονταν δημοσιογραφικής φύσεως ειδήσεις εξ όλων των χωρών του εξωτερικού. Το 1954, με απόφαση του Υπουργού Προεδρίας Γεωργίου Ράλη, το πρακτορείο πέρασε στην εποπτεία της Γενικής Γραμματείας Τύπου και Πληροφοριών και αναδιοργανώθηκε εκ βάθρων. Το 1981 ανέλαβε για πρώτη φορά τη διεύθυνση του πρακτορείου Ανδρέας Χριστοδουλίδης, του οποίου το όνομα συνδέθηκε με τον εξυγχρονισμό του πρακτορείου και τη συμπόρευσή του με τις ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις. Το 1994, με προεδρικό διάταγμα, το πρακτορείο μετατράπηκε σε ανώνυμη εταιρεία του Δημοσίου. Για πρώτη φορά απέκτησε νομική υπόσταση και διοικητικό συμβούλιο. Το 1997 μεταφέρθηκε στο ιδιόκτητο κτίριο της οδού Τσόχα 36 στην Αθήνα. Το 2004, μαζί με άλλα 10 ευρωπαϊκά πρακτορεία, έγινε μέτοχος στο ΕΠΑ με πλήρη δικαιώματα δημιουργίας Διεθνούς Φωτογραφικού Αρχείου Κάλυψης στην Ελλάδα. Την ίδια χρονιά, οπότε διεξήχθησαν οι Ολυμπιακοί Αγώνες στη χώρα μας, ανέλαβε το ρόλο του επίσημου πρακτορείου ειδήσεων της διοργάνωσης και κάλυψε τους αγώνες με 7.000 ειδήσεις σε ελληνικά, αγγλικά, γαλλικά και με 4.000 φωτογραφίες, κάποιες από τις οποίες ανακηρύχθηκαν στις 10 καλύτερες παγκοσμίως. Το Δεκέμβριο του 2008 το Αθηναϊκό ενώθηκε με το Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων και μετονομάστηκε σε Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων και Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων. Το 2015 τα ηνία του Πρακτορείου ανέλαβε ως πρόεδρος και γενικός διευθυντής ο Μιχάλης Ψήλος. Στις 18 Ιουνίου 2015 υπογράφηκε στην Αγία Πετρούπολη Συμφωνία Συνεργασίας του ΑΠΕΜΠΕ με τον μεγαλύτερο ρωσικό ειδησιογραφικό οργανισμό, τον Ρωσία Σεγκόντρια. Δημιουργείται η ιστοσελίδα Ανασπούτνικ με ειδήσεις ελληνορωσικού ενδιαφέροντος στην ελληνική και ρωσική γλώσσα. Όλες οι εξελίξεις από την Ελλάδα και τη Ρωσία και οι εκδηλώσεις του αφαιρωματικού έτους 2016 στις δύο χώρες με την εγκυρότητα του Αθηναϊκού και Μακεδονικού Πρακτορείου Ειδήσεων και του Διεθνούς Ειδησιογραφικού Πρακτορείου Σπούτνικ στην ιστοσελίδα www.greece-russia2016.gr.
Το 2016 το ΑΠΕ εγκαινιάζει συνεργασία με το μεγαλύτερο πρακτορείο ειδήσεων του κόσμου, το Xinhua, τη Νέα Κίνα, που αποβλέπει στην καθημερινή αναδημοσίευση ειδήσεων στην ελληνική και αγγλική γλώσσα. Το Αθηναϊκό Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων το 2016 δημιούργησε νέα ιστοσελίδα με το Xinhua, το πρακτορείο Νέα Κίνα, που είναι το μεγαλύτερο πρακτορείο ειδήσεων στον κόσμο, δημιουργώντας έτσι νέο παράθυρο για τους Έλληνες και Ευρωπαίους χρήστες του διαδικτύου. Συγχρόνως το 2016 έχει δημιουργηθεί μια σειρά νέων ιστοσελίδων ειδικού περιεχομένου. Το Πρακτορείο Υγείας δημιουργήθηκε για να καλύψει ένα μεγάλο κενό που υπήρχε στην ιατρική ενημέρωση. Δεν υποκαθιστούμε τον γιατρό. Μέσω των ειδικών και μέσω των πληροφοριών προσπαθούμε να δώσουμε στον κόσμο ουσιαστική και έγκυρη πληροφορία γύρω από την υγεία του, το σημαντικότερο αγαθό. Φαίνεται ότι ο κόσμος το έχει αγκαλιάσει και ελπίζουμε να γιγαντωθεί, καθώς είναι ένα site το οποίο αυτή τη στιγμή ανταγωνίζεται σε πολύ μεγάλο βαθμό, ακόμα και τα ξένα ιατρικά sites, μπορώ να πω. Η ιστοσελίδα πρακτορείο-tourism.gr έχει στόχο να αποτελέσει μια αξιόπιστη πηγή ενημέρωσης για θέματα γύρω από τον τουρισμό και η φιλοδοξία μας είναι να προσπαθήσουμε να ελκύσουμε κόσμο που ζει εκτός Ελλάδος να επισκεφθεί τη χώρα μας. Κάθε μέρα φιλοξενούμε 7 ειδήσεις που αγγίζουν όλο το φάσμα της τουριστικής επικαιρότητας με θέματα που πιστεύω ότι μπορούν να αγγίξουν οποιοδήποτε εισέλθει στην ιστοσελίδα μας. Η ιδέα για τη δημιουργία της αθλητικής ιστοσελίδας του ΑΠΕ γεννήθηκε από την ανάγκη μας να δείξουμε στον κόσμο ότι υπάρχει κι άλλος αθλητισμός εκτός από τον οπαδικό. Σε εμάς δεν θα βρείτε οπαδικές ειδήσεις. Θα δείτε όμως τον αθλητισμό όπως πρέπει να είναι. Είναι μεγάλη η τιμή αλλά και η χαρά για μας που ο κόσμος έχει πραγματικά αγκαλιάσει το νέο παιδί του Αθηναϊκού και Μακεδονικού Πρακτορείου Ειδήσεων. Η ιστοσελίδα πρακτοριομακεδονία.gr έχει έναν βασικό στόχο από την πρώτη μέρα της λειτουργίας της: να φιλοξενεί απόψεις και θέσεις των πολιτών σε ολόκληρη τη Βόρεια Ελλάδα, από τη Φλόρνα μέχρι και τον Εύρο. Καθημερινά οι επισκέπτες της ιστοσελίδας έχουν τη δυνατότητα να γνωρίζουν τις θέσεις, τις απόψεις, τα προβλήματα αλλά και τις ομορφίες κάθε τόπου. Αυτός είναι ο βασικός στόχος της ομάδας του Αθηναϊκού και Μακεδονικού Πρακτορείου Ειδήσεων, των δημοσιογράφων που γράφουν καθημερινά με την ίδια δυναμική και με το ίδιο κέφι θα συνεχίσουμε το έργο μας. Η Ευρωπαϊκή Ιστοσελίδα του ΑΠΕ επιδιώκει να αναδείξει και να προβάλλει τα ευρωπαϊκά πολιτικά, κοινωνικά, οικονομικά και πολιτιστικά θέματα σε μια χρονική περίοδο που θεωρείται κρίσιμη για την ίδια την ταυτότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και για την πορεία της Ευρωπαϊκής Ιδέας. Από πού μπορεί να βρει σανίδα σωτηρίας ο Έλληνας επιχειρηματίας? Πώς θα κρατηθεί στον τόπο του και θα βρει πρόσφορο πεδίο δράσης στην αγορά? Στη νέα ιστοσελίδα του Αθηναϊκού και Μακεδονικού Πρακτορείου, πρακτοριο-business.gr, καταγράφουμε στο καλύτερο των δυνατοτήτων μας τις αγωνίες αλλά και τις προοπτικές της ελληνικής επιχειρηματικότητας. Το Αθηναϊκό και Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων έχει καινοτομήσει εκδίδοντας και περιοδικό Free Press. Πριν από περίπου ένα χρόνο, πήραμε μια σημαντική απόφαση και νομίζω κάναμε ένα πάρα πολύ τολμηρό βήμα. Βγάλαμε ένα εβδομαδιαίο Free Press με στόχο το Αθηναϊκό και Μακεδονικό Πρακτορείο να ανοιχθεί στην κοινωνία και μαζί να ανοίξουμε και την κουβέντα. Φιλοδοξούμε να σπάσουμε στερεότυπα δεκαετιών και βεβαίως να σταθούμε δίπλα στην κοινωνία και στα προβλήματά της. Αυτό νομίζω θα το καταφέρουμε. Σήμερα τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, εφημερίδες και ειδησιογραφικές ιστοσελίδες, πολιτικοί, οικονομικοί παράγοντες, παραγωγικοί και κοινωνικοί φορείς, διπλωματικές αντιπροσωπείες, οργανισμοί αλλά και ιδιωτικές επιχειρήσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό ενημερώνονται έγκαιρα, έγκυρα και αντικειμενικά από τις υπηρεσίες του πρακτορείου. Σε αυτές περιλαμβάνονται 24ωρη καθημερινή ροή με όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ξενόγλωσση παραγωγή με τις σημαντικότερες εσωτερικές ειδήσεις στην αγγλική, γαλλική και γερμανική γλώσσα. Και επειδή ο νους πρέπει να δει για να πιστέψει, ο τομέας φωτορεπορτάζ βίντεο επιμελείται οπτικοακουστικό υλικό που παράγεται από επαγγελματίες εικονολήπτες και μοντέρ
που καλύπτουν την επικαιρότητα, ειδικά θέματα και συνεντεύξεις με τους πρωταγωνιστές της. Η ίδια ομάδα έχει τη δυνατότητα κάλυψης ζωντανής αναμετάδοσης εκδηλώσεων. Μέσα από το δίκτυο του Εθνικού Πρακτορείου Ειδήσεων, φορείς της κυβέρνησης, πολιτικά κόμματα, δημόσιες και ιδιωτικές εταιρείες, οργανισμοί και άλλοι φορείς μπορούν να μοιράσουν τις ανακοινώσεις τους. Το Πρακτορείο διαθέτει τις μεγαλύτερες τράπεζες δεδομένων σε online σύνδεση στην Ελλάδα. Και αυτές είναι οι ειδήσεις που μετέδωσε το Πρακτορείο από το 1992 σε ελληνικά και αγγλικά. Αναλυτικά στοιχεία των εθνικών εκλογών από το 1926 καθώς και των ευρωεκλογών. Εξειδικευμένη τράπεζα με χιλιάδες βιογραφικά πολιτιακών και πολιτικών προσώπων από το 1833 αλλά και ξένων προσωπικότητων. Τράπεζα αθλητικής ειδησιογραφίας και φωτοειδησιογραφίας από το 1992. Τράπεζα φωτογραφιών της διεθνούς και ελληνικής επικαιρότητας από το 1996. Το ΑΠΕΜΠΕ είναι αναγνωρισμένο μέλος της σημαντικότερης επαγγελματικής ένωσης πρακτορείων ειδήσεων. Είναι ιδρυτικό μέλος της Ένωσης Πρακτορείων Ειδήσεων Νοτιοανατολικής Ευρώπης, της οποίας διατηρεί τη μόνιμη γραμματεία. Επίσης είναι μέλος της Μεσογειακής Ένωσης Πρακτορείων Ειδήσεων. Οι υπηρεσίες του πρακτορείου αξιοποιούνται καθημερινά από διεθνή, εθνικά και ιδιωτικά πρακτορεία ειδήσεων, όπως το γαλλικό πρακτορείο ΑΦΕΠΕ, το ρωσικό Russia Today, το κινέζικο Xinhua, το ιταλικό ANSA, το ισπανικό EFE, το Reuters και από παγκόσμιους ειδησιογραφικούς οργανισμούς όπως το Bloomberg και Financial Times και το Factiva Dow Jones που χρησιμοποιούν τις αγγλόφωνες ειδήσεις του απευθείας στις τράπεζες δεδομένων τους. Πρακτορείο 104,9. Ειδήσεις όπως τις μάθαμε. Το καλοκαίρι του 2015 το Αθηναϊκό και Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων επέκτηνε τις δραστηριότητές του στη Θεσσαλονίκη με τη λειτουργία του ραδιοφωνικού σταθμού Πρακτορείο FM 104,9 από τη ραδιοφωνική συχνότητα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Στην υπόλοιπη χώρα και τον κόσμο ακούγεται διαδικτυακά. Με εκπομπές, συνεντεύξεις, αποκλειστικά ρεπορτάζ, ειδήσεις για την οικονομία, την παιδεία, τον πολιτισμό, τον αθλητισμό, το ραδιόφωνο του Αθηναϊκού και Μακεδονικού Πρακτορείου Ειδήσεων προσφέρει στους ακροατές πλουραλισμό στην ενημέρωση αλλά και ψυχαγωγία, πάντα με προτεραιότητα στη θεματολογία της Βόρειας Ελλάδας. Γιορτάζουμε μαζί έναν χρόνο στον αέρα με έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωση μέσα από τη συχνότητα του Εθνικού μας Πρακτορείου. Και μαζί θα συνεχίσουμε για να πάμε ακόμα πιο ψηλά, με σωστή πληροφόρηση, ρεπορτάζ και ειδήσεις όπως ακριβώς τις μάθαμε, αλλά και με πολύ καλή και εκλεκτή μουσική. Εδώ στο Πρακτορείο FM 104,9, το οξυγόνο της ενημέρωσης στον αέρα των FM. Το ΑΠΕΜΠΕ θα συνεχίσει να είναι ο θυροφύλακας, όπως έλεγε και ο Ανδρέας Χριστοδουλίδης, της ενημέρωσης στην πολιτική, κοινωνική, οικονομική, πολιτιστική και αθλητική σκηνή της χώρας.